Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση. Δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ψυχή. Ήρθαμε, έπρεπε να είχαμε κερδίσει και τα προηγούμενα παιχνίδια μέσα στο σεφ. Σήμερα όμως δεν γινόταν διαφορετικά. Ήμασταν αποφασισμένοι και ήρθαμε και κερδίσαμε. Τώρα, όσον αφορά ότι γίνανε εκτός αγωνιστικού χώρου, ελπίζω να μην εφαρμοστεί ο αθλητικός νόμος. Ελπίζω να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί εμείς γουστάρουμε να ερχόμαστε να τους κερδίζουμε εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Συνέβη εν τη αποχωρήση του Ολυμπιακού, δείχνοντας τις προθέσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι 13 Δευτέρου είδαμε τις κότες να το σκάνε, σήμερα είδαμε οι κότες το ξανάσκασαν. Παραπάτησε και λίγο ο Χάινς. Έχασε λίγο και εντάξει, φαίνεται ακόμα δεν είναι έτοιμος. Τώρα όσον αφορά την ατάκα που μου είπε, μου λέει καλά, τελείωσε το πρωτάθλημα τόσο νωρίς. 3-0 το Γαύρο, είναι αλήθεια. They see me rolling, they hating. Οπουδήποτε βρίσκεται ο Ολυμπιακός, πάντα υποσχιάζεται ένας αγώνας. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι ντροπή. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το πράγμα, αυτό το σωματείο της Βρωμιάς να τιμωρηθεί. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, στο απειρόβλητο είναι ο Ολυμπιακός. Κάποια στιγμή δεν θα βρεθεί κάποιος που θα έχει το στένος να τους τιμωρήσουν. Μα σε κάθε άθλημα έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εναντίον 8. Στην μπάλα εναντίον 8, εναντίον 14, στο βόλεϊ εναντίον 8, στο μπάσκετ εναντίον 8. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν θα κατέβει να παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Ποια είναι η τοποθέτηση του Παναθηναϊκού? Εντάξει, όλα αυτά είναι μεθοδευμένα. Έχουν παίξει από ό,τι φαίνεται απλήρωτους. Έχουν ρίξει εκεί πετσέτα. Και τώρα λέει δεν κατεβαίνουν γιατί λέει δεν τους αρέσει η διαιτησία. Ίσως είναι ο λόγος που το κάνουν είναι για να σηκωθούν να φύγουν μάλλον η οικογένεια Αγγελόπουλου από τον Ολυμπιακό και να τα ρίξουν σε εμάς και στους διαιτητές. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Κύριε Αναγκόπουλε, μέσα σε 9 μέρες, 2 νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό, μία για την Ευρωλίγα, μία για το πρωτάθλημα. Πώς ζήσατε το σημερινό ντέρμπι, το πρώτο για την ελληνική κούρσα? Ντέρμπι το λέτε εσείς. Εγώ από την αρχή της χρονιάς έχω πει ότι ο Ολυμπιακός έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Δεδομένο είναι ότι πρέπει να κερδίζουμε τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα μας, ειδικότερα όταν είναι ένας τέτοιος Ολυμπιακός. Χθες αποχώρησε ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι του μπάσκετ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, καλά λέω. Στο ημίχρονο ήταν 40-25. Ο Ολυμπιακός θεώρησε ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία και δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο. Αφού δεν εμφανίστηκε, στη συνέχεια μηδενίστηκε. Στο Ολυμπιακού φεύγουν από τα αποδυτήρια χωρίς να κατέβουν καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Σήμερα είναι όλοι ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένος ο Παναθηναϊκός που πέρασε το τελικό, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την Κίμη, κέρδισε την Κίμη. Ευτυχισμένος ο Παναθηναϊκός λοιπόν που κέρδισε τον Ολυμπιακό με μεγάλη διαφορά, κέρδιζε 40-25 στο ημίχρονο. Ευτυχισμένος ο Ολυμπιακός που έκανε επανάσταση και έφυγε από το γήπεδο. Ευτυχισμένος ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος λέει τους διασύραμε, έκανε και μια ανεπίτρεπτη πράξη. Πήγε στον πάγκο του Ολυμπιακού όταν ο Ολυμπιακός πια είχε αποχωρήσει και άφησε ένα κόκκινο εσώρουχο. Το βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία.
Άφησα ένα κόκκινο εσώρουχο. Γυναικείο εσώρουχο. Αυτή η φωτο... γυναικείο. Αυτό ας προσβάλλει και τις γυναίκες. Αυτό προσβάλλει και τις γυναίκες που είναι στα γήπεδα. Το οποίο έχει πάει σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου, σε όλα τα μέσα του κόσμου. Chip on my shoulder, top bust, equipping your face, posted this beef, ain't no